Μεγάλη νίκη σήμερα για τον Εθνικό. Πήρατε το αποτέλεσμα που θέλατε και κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα μπορούσαμε να πούμε από σήμερα ότι είστε και πρωταθλητές. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε. Όντως σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, το θέλαμε πολύ. Ήταν ένα ντέρμπι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι πάνω απ' όλα. Το περιμέναμε, το κερδίσαμε. Νομίζω ήμασταν καλύτεροι στο μάτς. Συγχαρητήρια και στους αντιπάλους. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν άλλες δύο αγωνιστικές. Θα τα δώσουμε, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Θα τα δώσουμε όλα και σε αυτά τα δύο παιχνίδια που επόμεναν. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Γιώργο, η ομάδα έβγαλε μεγάλο πάθος, έδειξε να το θέλει περισσότερο, είναι έτσι? Σίγουρα αυτό πιστεύω κι εγώ. Ένα ντέρμπι πάντα κρίνεται στη θέληση. Πιστεύω ότι το θέλαμε περισσότερο, φάνηκε αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Και δικαίως ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Με τον γκολ σου στις καθυστερήσεις πήρατε και το πλεονέκτημα που χρειαζόταν στο σκορ, το 3-1 δηλαδή, μιας και στο πρώτο παιχνίδι είχατε ιτηθεί με 2-1. Πες μας λίγο το λόγιο γι' αυτό. Τίποτα, εντάξει, δεν το είχαμε δει το σκεφτό. Μου το λες τώρα, το μαθαίνω από σένα, δεν το ήξερα πώς πάει γενικότερα η βαθμολογία με την ισοβαθμία προφανώς εμείς έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, εμείς θέλαμε τη νίκη με ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Θεωρώ ότι με τη νίκη είμαστε 3 βαθμούς μπροστά. Άμα πάρουμε και τα δύο παιχνίδια από απομένου, δεν έχουμε να σκεφτούμε ούτε σοπαλί ούτε τίποτα. Μετά από πολύ καιρό είδαμε πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες του Φώτης Κοσμάς. Είναι κάτι για το οποίο χαίρεστε? Σίγουρα πάρα πολύ. Νομίζω 50% χαρήκαμε για την νίκη και άλλο 50% χαρήκαμε για τον κόσμο. Στόχος της ομάδος, το έχουμε ξαναπεί κατά καιρούς και οι προπονητές και άλλοι της ομάδος, είναι να φέρουμε και τον κόσμο στο γήπεδο, να φέρουμε τον φίλαθλο κόσμο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος και στο παρελθόν έχει δείξει ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο. Και γιατί όχι προσπαθούμε να παίζουμε ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο και να το ευχαριστεί το κόσμο και να έρχεται στο γήπεδο. Μεγάλη νίκη για την ομάδα σας σήμερα. Τα σπουδαία έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο. Πριν από τον απολογισμό, θέλω να πεις τι είπες στους παίχτες σου στο ημίχρονο και βγήκαν με τέτοιο πάθος και κατάφεραν να σκοράρουν 3 τέρματα. Τους είπα κερδίστε 3-1 και το κάνανε. Εντάξει, αυτά που είπαμε μέσα στο παιχνίδι είναι να έχουμε υπομονή στο ημίχρονο. Συγγνώμη, να έχουμε υπομονή. Ψάχναμε τη φάση στην οποία θα μας βάλει μπροστά στο σκορ για να καταφέρουμε να λύσουμε τον αντίπαλο. Γιατί ήρθε κυρίως με αμυντικούς προσανατολισμούς και να μας χτυπήσει την κόντρα. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε σχετικά νωρίς, οπότε δεν φτάσαμε στο σημείο να αγχωθούμε. Και μετά το παιχνίδι νομίζω το ελέγξαμε απόλυτα. Τώρα από εδώ και πέρα που μένουν δύο αγωνιστικές, προφανώς θέλετε την νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και την άνοδο πλέον να επιστρέψει ο Εθνικός στην ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι άλλο. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά για όλη την προσπάθεια που έχουν κάνει φέτος, το πώς έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους μέσα και έξω από το γήπεδο. Και πάμε στο επόμενο παιχνίδι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ούτε θα μείνουμε σε πανηγύρια και αυτά στο τέλος. Αν με το καλό έρθει η άνοδος, θα πανηγυρίσουμε στο τέλος. Μιχάλη, μετά από καιρό είδαμε και τον κόσμο να επιστρέψει στις εξέδρες του Φώτης Κοσμάς. Είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση να τον κρατήσετε κοντά σας? Νομίζω είναι το πιο μεγάλο στοίχημα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να τους φέρουμε στο γήπεδο και ελπίζω με την εμφάνισή μας, με την προσπάθειά μας, με όλα αυτά που δείξαμε στο γήπεδο αυτά τα παιδιά σήμερα, να καταφέρουμε στον επόμενο αγώνα, όταν θα είναι και όπου θα είναι, να είναι ακόμα περισσότερο. Μένουν δύο παιχνίδια, τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Γιατί σίγουρα ο Εθνικός έχει το πλεονέκτημα, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Τι είναι αυτό που θα πείτε στους παίκτες? Τίποτα. Μένουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή. Χωρίς να έχουμε από την αρχή στο πλάνο μας να πρωταγωνιστήσουμε και να ανέβουμε κατηγορία. Σε κάποια φάση ήμασταν στο μείον 4. Συγκέντρωση, προσήλωση και να προσπαθήσουμε να φέρουμε νίκες και να βελτιωνόμαστε μέσα από τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Είναι σημαντικό το γκολ του Μαρασλέου το τελευταίο από την άποψη ότι και στη διαφορά τερμάτων με τον Ορέστη, τα μεταξύ σας, ενώ έχετε ένα παραπάνω τώρα. Ναι, εξελίχθηκε πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά, ενώ ο διαιτητής κράτησε πολλές καθυστερήσεις σε σχέση με αυτό που έπρεπε, μας βγήκε σε καλό τελικά. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι στην ισοβαθμία είμαστε ξεκάθαρα μπροστά. Ατυχές αποτέλεσμα σήμερα για την ομάδα σας, ειδικά έτσι όπως ήρθε και στα τελευταία λεπτά. Το 3-1 είναι ένα σκορ που μου κόβει τις ελπίδες του Ορέστη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι, το 3-1, εντάξει, εννοείται ότι είναι πολύ άδικο αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς αυτό γράφει στο φύλλο αγώνας. Ειδικά το 3-1 δεν έπρεπε να μπει με τίποτα, γιατί είναι μπάλα δικιά μας. Είμαστε δύο εναντίον ενός. Αντί να κάνουμε το γέμισμα, κάνουμε κάποιο ατομικό λάθος, κάνουμε την μπάλα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς γίνεται και το 3-1. Εύχομαι αυτό το 3-1 τουλάχιστον να μην μας στοιχήσει, γιατί υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια. Εννοείται ότι δεν τα παρατάμε ποτέ. Δεν τα παρατήσαμε και ήμασταν από την πλάτη στον τοίχο από την πρώτη αγωνιστική. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ καλά. Αλλά έτσι όπως έγινε η χρονιά, είναι
τουλάχιστον άδικο να κατακρίνουμε τώρα τα παιδιά, αυτά τα παιδιά τα οποία από τις 12 Αυγούστου είναι καθημερινά στο γήπεδο και κάνουν ένα τιτάνιο αγώνα, έτσι ώστε να καταφέρουν μια ομάδα του Βορείου Εύρου να παίζει και του χρόνου στη Γάμα Εθνική. Δυστυχώς ή ευτυχώς το αποτέλεσμα ήταν 3-1, δεν ήταν καλό για μας. Μπορώ να πω ότι υπήρχαν στιγμές που ήμασταν πολύ ανώτερα από την ομάδα, την αντίπαλη του Εθνικού. Όταν το σκόρ ήταν 0-0 και έχουμε φτάσει στο 60, από μια αμυντική ανισορροπία δικιά μας ξεκάθαρα να έχουμε κάνει μια υπέροχη συνεργασία επιθετική, δεχόμαστε μια αντεπίθεση. Είναι μόνο στο μπάκο δικός μας, είναι δύο οι αντίπαλοι, κάνει ενέργεια από το πλάι και γίνεται το 1-0. Από εκεί και μετά πρέπει να ρισκάρεις. Πράγματι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε 2-2 εκεί με την κεφαλιά του Κώστογλου, γιατί ήταν ουσιαστικά εξ επαφής. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε 2-2 και στην αμέσως επόμενη φάση έγινε το 3-1 στο 95. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε, να έχουμε ψηλά το κεφάλι. Θέματα διαιτησίας και τα λοιπά ποτέ δεν με απασχόλησαν. Εννοείται ότι έχουμε παράπονα, αλλά δεν πρέπει να μένεις ποτέ σε αυτά, γιατί αν μείνεις σε αυτά θα χάσεις την ουσία. Η ουσία για μας φέτος είναι ότι σε αυτά τα επόμενα δύο παιχνίδια, όπως και σε όλα τα προηγούμενα, θα συνεχιστεί η ηθική, η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα του Ορέστη, δίνοντας πάνω τη συγχαρητήρια σε όποια αντίπαλη ομάδα καταφέρει μας κερδίζει ή μας παίρνει βαθμούς. Και συνεχίζοντας με σοβαρότητα, με πειθαρχία για το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Εθνικού. Μπορεί να μην ήταν καλύτερη, αλλά κατάφερε και μας κέρδισε. Πρέπει να πεις συγχαρητήρια, να συνεχίσεις με ψηλά το κεφάλι και να είσαι πάντοτε ηθικός και τίμιος παρά τα παράπονα που δικαιολογημένα έχουν οι παίχτες από κάποιες αποφάσεις των διαιτητών. Καλή συνέχεια στον Εθνικό. Αποτέλεσμα σίγουρα που δεν βολεύει την ομάδα σας σήμερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Μια ήττα και μάλιστα με 3-1, έτσι όπως ήρθε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα σκορ που σίγουρα δεν θέλαμε. Σίγουρα δεν θέλαμε αυτό το σκορ. Ενώ ξεκίνησαμε καλά το παιχνίδι, στο πρώτο μέχρι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στο δεύτερο, μια φάση στην ουσία, δεχτήκαμε τον γκολ και μετά υπήρξε καθίζηση για ένα δεκάλεπτο. Δεχτήκαμε και το δεύτερο γκολ. Προσπαθήσαμε τις αλλαγές που γίνονται, τα παιδιά πίεσαν πάρα πολύ, συμπαίκτες μου. Μειώσαμε, είχαμε και ευκαιρία να σοφαρίσουμε. Δεν το κάναμε, δεχτήκαμε το τρίτο γκολ που στην ουσία αυτό είναι καταδικαστικό αποτέλεσμα. Μένουν δύο παιχνίδια ακόμα, ωστόσο μπορεί να διεκδικήσει κάτι ο Ρέστης, έστω και τώρα στο τέλος. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στην ομάδα του Ρέστη και τα δύο τα παιχνίδια θα προσπαθήσουμε να τα πάρουμε. Είχαμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε μόνο νίκες, κάναμε αυτή την ήττα. Εντάξει, για την ιστορία μας και μόνο και για τον εαυτό μας, θα πρέπει να κάνουμε 2-2. Τι πιστεύεις ότι έφτιαξε σήμερα? Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στη λεπτομέρεια. Δηλαδή θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, από λεπτομέρεια δεν προηγηθήκαμε. Έφτιαξε ο Εθνικός από μία φάση, έβαλε τον γκολ. Μέχρι να συνέρθουμε, δεχτήκαμε και το δεύτερο, όπως είπα και πριν. Είναι λεπτομέρεια στα μπέλια που κάνει τη διαφορά. Δεν την είχαμε, την είχε ο αντίπαλος και ρωτήσει συγχαρητήρια.